τη δυνατή ομάδα τη Ελευθερία Μοσχάτου. Υποδέχεται την Κυριακή το μεσημέρι στο Νέο Κλειστό. Η ομάδα μπάσκετ του Παζιάννενα στο πλαίσιο τη τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος τη Α1 γυναικών. Η ομάδα του Τζον Μαργαρίτη αναζητά την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για να βελτιώσει τη βαθμολογική τη θέση και να ανεβάσει και την ψυχολογία τη με τι παίκτριε να δουλεύουν σκληρά στι προπονήσεις. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και στην έκβαση τη αναμέτρηση αναμένεται να παίξει ξανά η παρουσία των φιλάθρων τη ομάδα του ΠΑΣ, τη Κερκίδε του Νέου Κλειστού, που όπω παραδέχονται και οι αντίπαλε ομάδε είναι η πιο καυτή έδρα του πρωταθλήματο. Μετά το τέλο τη προπόνηση τη Πέμπτη, ο κόουτ Μαργαρίτη και η Άσπα Καλαμπάκου μίλησαν στα τοπικά μέσα για την αναμέτρηση τη Κυριακή. Ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έπαιξε στο εξωτερικό και κέρδισε. Έπαιξε στην Ελλάδα εδώ και έχει κερδίσει δύο από του τρει αγώνε. Τον, τον, αγώνα που έχασε ήταν πολύ κουρασμένοι γιατί είχαν παίξει τρει αγώνε αυτή τη βδομάδα. Και το σκορ δεν έδειχνε ότι πόσο καλή είναι δύο, σαν ομάδα. Λοιπόν, θα είναι μια δύσκολη, δύσκολη αντίπαλο η οποία πριν παίξουμε εμεί τον Μπάουκ κέρδισε τον Μπάουκ. Λοιπόν, δεν είναι τίποτε εύκολο ακόμη και δεν ξέρω πού θα είναι η ευκολία. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα είναι εύκολο. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όσο περνάνε οι εβδομάδε και όσο περνάνε και οι αγωνιστικέ, που λίγο προσαρμοζόμαστε γιατί εμεί παίζουμε με ένα τελείω διαφορετικό τρόπο, όσο προσαρμοζόμαστε και σε αυτό που κάνουμε μέσα στο γήπεδο, ε, πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα θα είμαστε καλύτερε. Πάλι, ε, όσον αφορά την τελευταία αγωνιστική, την προηγούμενη αγωνιστική δηλαδή, ε, πιστεύω ότι δείξαμε σε πολλά κομμάτια βελτίωση, δείξαμε πιο πολύ ενέργεια. Ε, σίγουρα όμως έχουμε ακόμα να, να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε πολλά πράγματα ε, ώστε να πάρουμε τις νίκες που ούτως ή άλλως ε, στο, το, το διατάφτα, ας πούμε αυτό είναι να, να κερδίσεις που έχετε έτσι και... ναι 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 ναι, ε, ε, ναι. ναι. Ε, αυτό που είδαμε ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι αλλά και στο προηγούμενο με τον Πρωτέα είναι μια αξιοπρόσεκτη επιθετική λειτουργία με πολύ ευκολία στη δημιουργία των φάσεων και στο σκοράρισμα και το ακριβώς αντίσ... αντίστροφο ε, στην αμυντική λειτουργία. Ναι, ουσιαστικά αυτό που είδατε... Πάνω κάτω αυτό περίπου συμβαίνει. Έχουμε βρει ένα αρκετά καλό ρυθμό στην επίθεση. Ε, φαίνεται ότι δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν εύκολα. Ωστόσο έχουμε αρκετά κομμάτια να διορθώσουμε στην άμυνα που πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο εύκολο κομμάτι που μας μένει να κάνουμε. Ε, γιατί άμυνα είναι η διάθεση, η επίθεση είναι ταλέντο. Ναι, έχουμε ακόμη καιρό. Δεν, δεν, δεν αλλάζει αμέσω. Αλλά όπως είπε και η Ασπασία, η άμυνα είναι λιάκι πιο εύκολη από την επίθεση. Είναι δύο τρόπου δύο τρόπους δίνει παραπάνω πόντου. Ένα, επειδή η επίθεσή σου δίνει την μπάλα στην άλλη ομάδα να βγάλει εύκολα καλάθια. Και το άλλο, που η άμυνά σου δεν είναι μέσα στη μέση μεταξύ τη μπάλα και του Στεφάνη για να εμποδίσει την άλλη ομάδα να βγάλει καλάθια. Η επίθεσή μας μας έχει βοηθήσει τώρα να μην δίνουμε εύκολα καλάθια, αλλά πρέπει και η άμυνα να μας βοηθήσει να μην. Όταν παίζουμε στη μέση του γηπέδου, είναι, είναι τρία παιχνίδια που πρέπει να φτιάξει. Το ένα είναι από την κορυφή τη ρακέτα μέχρι κάτω το Στεφάνι, όταν είσαι στην επίθεση, από την κορυφή τη ρακέτα μέχρι κάτω, στεφάνι, το στεφάνι δεν είσαι στην άμυνα. Και από την κορυφή τη ρακέτα μέχρι την άλλη κορυφή τη ρακέτα, όταν έρχεσαι ευνηδιασμό επιθετικά ή αμυντικά. Προσπαθούμε να καλύψουμε όσο μπορούμε πιο πολύ και δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που να μπορούμε να παίξουμε ένα ολοκληρό παιχνίδι. Βέβαια, η ερώτηση είναι: Άρχισε το πρωτάθλημα, πότε θα φτιάξετε εσεί την ομάδα. Προσπαθούμε. Δεν θέλουμε να έχουμε δικαιολογίε. Υπάρχουν αρκετέ δικαιολογίε, τι οποίε, άμα αρχίσουμε και τι χρησιμοποιούμε, δεν θα έχουμε τα μάτια μα στο στόχο. Λοιπόν, κάθε μέρα ερχόμαστε, κάθε μέρα εξετάζουμε τι κάνουμε, τι κάναμε και τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε η ομάδα να βελτιωθεί. Και όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που έχουμε καλύψει μερικά από, από, μερικούς από τους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε, τότε η ομάδα θα μπορεί να δουλεύει καλύτερα και να αντιμετωπίζει την αντίπαλο με πολύ καλύτερες θυκές. Φυσικά θέλουμε τον κόσμο, φυσικά θέλουμε να παίζουμε με γεμάτο γήπεδο ε, και ελπίζουμε να μας δώσουν ευκαιρία σε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υποστήριξη. Ε, παρόλο τους τρεις σύντες, ε, πιστεύω ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο ακόμα για πολλά πράγματα και στη συνέχεια θα δούμε κάτι καλύτερο προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θεωρώ ότι δουλεύω αρκετά σωστά στην προπόνηση. είμαι παίκτη προπόνησης, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. I want to start by saying hi to Luke and Sophia. <laughs> yeah, hi guys. Looking forward to seeing you soon. I hope you're having a wonderful Thanksgiving and Halloween. Talk to you later. Bye.